τον Νικόλα, τον κύριο Νικόλα Μπερνάρδο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Είστε ορθοπαιδικός και θα μιλήσουμε χειρουργικής και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Πόσο πάρα είναι, 87%, 85% περίπου. Να ξέρουμε ότι έχει 80% πιθανότητες ένας άνθρωπος να επισκεφθεί γιατρό για προβλήματα σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα χαμηλής οσφυαλγίας, πόνο στη μέση δηλαδή. Από ποια ηλικία και μετά ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πιο ευπαθή σε προβλήματα στην σπονδυλική στήλη? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η δισκοπάθεια, δηλαδή η βλάβη του μεσοσπονδυλίου δίσκου, απασχολεί ηλικίες νέες από 25 μέχρι 40 ετών. 25 μέχρι 40! Ναι. Εμείς γιατί νομίζουμε ότι είναι για μεγαλύτερη ηλικία? Όχι, λέμε για τη δισκοπάθεια, την κύλη δίσκου. Σε μεγαλύτερες ηλικίες έχουμε στενώσεις, δηλαδή όταν εκφυλιστεί η σπονδυλική στήλη, όταν συνεχίσει αυτό το ντόμινο που έχει ξεκινήσει το γεγονότον από τη βλάβη του μεσοσπονδυλίου δίσκου, να ξέρουμε ότι τις πιο πολλές φορές, αν όχι όλες, το γενεσιουργό αίτιο είναι η βλάβη του μεσοσπονδυλίου δίσκου που θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα στη συνέχεια. Πάντως η δισκοπάθεια αφορά νέους ανθρώπους. Και υπάρχει κάποια κατηγορία, κάποια ομάδα που είναι πιο ευπαθείς, ας πούμε, είναι αθλητές, είναι άνθρωποι που δεν κινούνται πολύ? Όχι αθλητές. Αυτό που πρέπει να πούμε και να το ξέρουμε όλοι, το χειρότερο πράγμα για τη σπονδυλική στήλη είναι η καθιστή θέση, ειδικά όταν γέρνουμε μπροστά. Ναι. Και γενικά, υπολογιστή, έτσι δεν είναι? Για τον αφιένα, γιατί και εκεί έχουμε μεσοσπονδυλίους δίσκους, όταν κάνουμε κάψη στο αφιένα, δουλεύουν πολύ το κομπιούτερ πολλές ώρες, χαλάνε οι δίσκοι, όπως το ανάλογο είναι με κάμψη της οσφίας μπροστά. Πάντως να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη Σοφάκη μου, εμένα η μαμά μου έχει τεράστιο πρόβλημα με όλο αυτό το, με την σπονδυλική στήλη. Και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος έχει κάνει κάποια χειρουργία, να σας πω την αλήθεια, και δεν έχει γίνει ποτέ καλά από αυτή τη χειρουργία. Δηλαδή η επαναφορά μετά από τα χειρουργία είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν ξέρω αν είναι 100% αποτελεσματική. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο βασικότερος παράγοντας, θα σας πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στην Αμερική, οι πιο ευτυχισμένοι ασθενείς της ορθοπαιδικής είναι αυτοί που έχουν υποβληθεί σε ολική ορθοπλαστική ισχύου, γιατί είχαν πρόβλημα, ήταν κουτσί, πονούσαν και είναι καλά πια. Και επίσης αυτοί που έχουν υποβληθεί σε χειρουργία σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα σπονδυλοδεσίας. Στην Ελλάδα είναι εξίσου ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν υποβληθεί σε ολική ορθοπλαστική ισχύου, αλλά δυστυχισμένοι αυτοί που έχουν υποβληθεί σε χειρουργία σπονδυλικής στήλης. Γιατί? Η διαφορά είναι ότι στην Αμερική υπάρχει πιο μεγάλη εξειδίκευση και οι γιατροί που ασχολούνται με τη σπονδυλική στήλη ασχολούνται μόνο με αυτό και ξέρουν πότε θα θέσουν τις ενδείξεις και ξέρουν επίσης και το πώς θα χειρουργήσουν. Ναι. Στην Ελλάδα ασχολούνται πολύ με τη σπονδυλική στήλη και ορθοπαιδικοί και νευροχειρουργοί, αλλά εξειδίκευση λίγοι έχουν, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν μόνο αυτό το πράγμα. Να σας ρωτήσω κάτι, μπορεί κάποιος να το κάνει, δηλαδή να γλιτώσει από όλο αυτό χωρίς χειρουργείο? Μπορεί να γλιτώσει χωρίς χειρουργείο, αρχικά με συντηρητικές μεθόδους όπως είναι η φυσικοθεραπεία, manual therapy, μέθοδοι Μακένζι. Στη συνέχεια, αν έχουμε πρόβλημα πολύ μεγάλο, όπως είναι ένα κάταγμα σπονδυλικής στήλης, όπως είναι μια πολύ βαριά στένωση, δηλαδή όταν τα νεύρα είναι πιεσμένα, ναι, από κόκαλα και δίσκους, δύσκολα θα αποφύγει το χειρουργείο και το χειρουργείο θα έχει επιτυχία αν είναι το κατάλληλο που πρέπει να γίνει. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 7 χρόνια στην Ευρώπη και 2 χρόνια στην Ελλάδα είναι η δισκοπλαστική. Είναι η εμφύτευση ενός ειδικού υγρού που λέγεται γαλάκτωμα, γέλι, τζέλ στα αγγλικά. Και αυτό είναι το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι δισκοπλαστική. Είναι δισκοπλαστική. Αυτό το υλικό εμφυτεύεται μέσα στο μεσοσπονδύλιο δίσκο υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, δηλαδή από μια διαρκή ακτινογραφία με λεπτή μακριά βελόνα. Ναι. Και δημιουργεί... Βλέπουμε βέβαια και κάποια πλάνα τώρα μέσα από το χειρουργείο που είστε εσείς, έτσι, ναι, από ναι, τη ναι, διαδικασία. Γίνεται δηλαδή και στο χειρουργείο, αλλά δεν είναι εγχείρηση. Όχι, δεν είναι εγχείρηση. Γίνεται στο χειρουργείο επειδή χρειαζόμαστε το ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Ναι. Το CR, το λεγόμενο, που κατά κόρον βρίσκεται στο χειρουργείο. Αυτό το υλικό αναπλάθει, γι' αυτό την έχουμε ονομάσει δισκοπλαστική, το μεσοσπονδύλιο δίσκο, τον χαλασμένο, τον ξεχυλωμένο, που έχει πετάξει την κύλη, όπως η σαμπρέλα, το βυζί όπως λέμε, και πιέζει τον νεύρο και πονάει το πόδι, το χέρι, ή είναι χαλασμένος ο δίσκος και πονάει η μέση ο αφιένας, δημιουργεί τέτοιες συνθήκες που ο ίδιος ο δίσκος ξαναμαζεύεται κατά κάποιο τρόπο, ξανασουρώνει, η κύλη μπαίνει μέσα και σταματάει ο πόνος στο χέρι,
Το πόδι, τη μέση, τον αφιένα. Να σας πω κάτι, γίνεται με νάρκωση αυτό? Όχι, γίνεται με τοπική αναισθησία. Σε κάποιες περιπτώσεις παίρνει λίγο μέθιο ο ασθενής, δηλαδή ένα ηρεμιστικό φάρμακο. Εντάξει, ναι. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία διαρκεί γύρω στα 20 λεπτά. Α, τίποτα. Πολύ γρήγορα. Ναι. Και ο χρόνος παραμονής του ασθενού στο νοσοκομείο πώς είναι? Την ίδια μέρα φεύγει. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα φεύγει με ποσοστά ίεσης 85-91%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ βλέπω κιόλας, βλέπουμε το πριν και το μετά. Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε την κύλη ένα χρόνο. Την κύλη όταν ήρθε ο ασθενής στο ιατρείο, η μαγνητική, και ένα χρόνο μετά τη δισκοπλαστική. Η κύλη έχει εξαφανιστεί και το σημαντικό δεν είναι μόνο το εξαφανιστική κύλη. Αν δείτε ότι οι δύο πάνω δίσκοι είναι άσπροι, ναι, ενώ από ναι. κάτω είναι μαύρος, και δίπλα βλέπετε ότι αρχίζει και ασπρίζει. Δηλαδή ο δίσκος ξαναρχίζει να αποκτά κατά κάποιο τρόπο τη φυσιολογική του δομή. Στην Ελλάδα, τι λένε οι έρευνες για αυτή τη μέθοδο? Πέρυσι ανακοινώσαμε μία πρόχειρη πρώτη μελέτη των 100 πρώτων δισκοπλαστικών. Από τους 100 ασθενείς οι οποίοι όδευαν προς χειρουργείο, τελικά εγώ χειρούργησα τους 5, οι 95 απέφυγαν το χειρουργείο. Στην Ευρώπη έχουν γίνει αυτή τη στιγμή γύρω στις 7.000 δισκοπλαστικές. Στην Ελλάδα έχουν γίνει 300, στις 150 η δικιά μου ομάδα, οι 150 άλλες ομάδες. Αυτό που βλέπω και με ευχαριστεί είναι ότι τα αποτελέσματα των μελετών που κάνει ο κάθε γιατρός για τον εαυτό του πλησιάζουν του εξωτερικού και βλέπουμε ότι έχουν ποσοστό ίασης 85-90%. Οι Έλληνες την εμπιστεύονται αυτή την καινούργια μέθοδο? Όλο και πιο πολλοί αρχίζουν και εφαρμόζουν τη δισκοπλαστική. Να σας ρωτήσω κάτι, και επειδή μας ρώτησαν κάποιοι τηλεθεατές, πήραν τηλέφωνο. Στον αφιένα γίνεται. Βεβαίως. Και έχει τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς. Πολύ καλό. Και μακάρι να το μάθει και ο κόσμος και να το έχει αυτό σαν. Ναι, είναι μια μέθοδος που κατά 80-85% αναβάλει ή αποτρέπει τελείως το χειρουργείο. Ωραία. Φυσικά σε παθήσεις που αφορούν τη σπονδυλική στήλη και σαν γενεσιουργό έτοιμο τη δισκοπάθεια, που είναι το 80-85% των περιπτώσεων. Μια σκολίωση δεν γίνεται καλά με δισκοπλαστική, ένα κάταγμα ή μια βαριά στένωση. Αυτά έχουν άλλο τρόπο που αντιμετωπίζονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε σήμερα. Δώσατε χαμόγελο σε πολλούς που έχουν πρόβλημα. Να είστε καλά.